Και ο βασιλεύς Δαβίδ ή το γέρον, προβεβικός στην ηλικία, και σκέπαζον αυτόν με ημάτια, πλην δεν εθερμένετο. Και είπον η δούλη αυτού προς αυτόν, να ζητήσω συνδια τον κύριόν μου τον βασιλέα Νεάνιδα Παρθένων, για να είστατε έμπροστον του βασιλέως, και να περιθάλπτει αυτόν και να κοιμάται εις τον κόλπο του, για να θερμένετο ο κύριος μου βασιλεύς. Και ζήτησαν εν πάση της ορίης του Ισραήλ Νεάνιδα ωραία, και έβρικαν την Αβυσάγ την Σουναμίτην και έφεραν αυτήν προς τον βασιλέα. Ήτο δε η νεανής ωραίας φόδρα και περιέθαλπε τον βασιλέα και υπηρέτη αυτόν, πλην ο βασιλεύς δεν εγνώρισε αυτήν. Τότε Αδωνίας, ο υιός της Αγκίθ, επήρθη εις σε αυτόν λέγον, εγώ θέλω βασιλεύσει, και ετοίμασεν εις σε αυτόν αμάξας και υπέας και πεντήκοντα άνδρας προτρέχοντας έμπροσθεν αυτού. Ο δε παρτήρ αυτού δεν επίκρινε αποτέ αυτόν, λέγον, δια της υπράτης ούτω, ήτο δε και ωραίος την όψην σφόδρα, και μήτρης αυτού εγέννησεν αυτόν μετά τον Αβεσσαλόν. Και συνεμίλησε μετά του Ιωάβ, ιού της Ερουίας, και μετά του Αβιάθαρ, του ιερέως, και ούτι ακολουθήσατε στον Αδωνίαν ευοήθων αυτών. Σαδόκ όμως ο ιερεύς, και Βεναΐας ο υιός του Ιωαδέ, και Νάθαν ο προφήτης, και Σιμεΐ και Ρεΐ, και οι δυνατοί του Δαβίδ δεν ήσαν μετά του Αδωνία. Και έσφαξεν ο Αδωνίας πρόβατα και βόας και στεφτά πλησίων της πέτρας Ζωελέθ, ή της είναι πλησίων έργο εν Ρογίλ, και κάλεσε πάντα στους αδελφούς αυτού τους ιούς του βασιλέως, και πάντα στους άνδρας του Ιούδα τους δούλους του βασιλέως, τον Άθαν όμως τον προφήτην, και τον Βεναΐαν και τους δυνατούς, και Σολομώντα των αδελφών αυτού δεν εκάλεσε. Και είπε ο Νανάθαν προς την Βισταβεέ, τη μητέρα του Σολομώντος λέγουν, «Δεν ήκουσας ότι ευασίλευσεν Αδωνίας ο υιός της Αγκίθ και ο κύριος Σιμών Δαβίδ δεν εξεύρει τούτο? Τώρα λοιπόν ελθέ να σου δώσω παρακαλώ συμβουλήν, για να δώσεις την ζωή, για να σώσεις την ζωή σου και τη ζωή του υιού σου Σολομώντος». Είπαγε και ήσελδε προς τον βασιλέα Δαβίδ και είπε προς αυτόν, «Κύριέ μου βασιλεύ, σύ δεν νόμωσες εις την δούλην σου, λέγον, βεβαίως Σολομών ο υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ, και αυτός θέλει καθίσει επί τον θρόνο μου. Γιατί λοιπόν ευασίλευσε ο Αδωνίας, ιδού ενώ έτη εσύ λαλείς εκεί μετά του βασιλέως, θέλω έρθει κι εγώ κατόπιν σου και θέλω να πληρώσει τους λόγους σου». Και εισήλθεν η Βισταβεέ προς τον βασιλέα εις τον κοιτώνα, ή το δε ο βασιλεύς γέρον σφόδρα. Και Αβυσάγ Σουνομίτης υπηρέτη τον βασιλέα, και κύψασα η Βισταβεέ προσεκίνησεν τον βασιλέα, και ο βασιλέας είπε, «Τι έχεις?» Η δε είπε προς αυτόν, «Κύριέ μου, εσύ όμωσας, εις Κύριον τον Θεό σου προς τη δούλη σου λέγον, βεβαίως ο Σολομών ο υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ, και αυτός θέλει καθίσει επί τον θρόνο μου. Αλλά τώρα ιδού, ο Αδωνίας βασίλευσε, και εσύ τώρα, Κυρία μου, βασιλεύσει, δεν εξεύρεις τούτο». Και έσφαξε βόας και σιτευτά και πρόβατα εν αυθονία, και κάλεσε πάντα στους υιούς του βασιλέως, και Αβιάθαρ τον ιερέα, και Ιωάβ τον αρχιστράτηγο, τον δούλος όμως Σολομώντα δεν εκάλεσε. «Αλλά εισέ, Κυριέ μου βασιλεύ, εισέ αποβλέπουσιν οι οφθαλμοί παντός του Ισραήλ, δια να απαγγείλεις προς αυτούς, τι θέλει καθίζει επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως με ταυτόν. Ιδεμή αφού ο Κυριός μου βασιλεύς κοιμηθεί μετά των πατέρων αυτού, εγώ και ο υιός μου Σολομών θέλομεν θεωρήστε πτέστε». Και ιδού, ενώ αυτή η ελάλη έτη μετά του βασιλέως, ήλθε και Νάθαν ο προφήτης, και ανήγγυλαν προς το βασιλέα λέγοντες, «Ιδού Νάθαν ο προφήτης». Και εις ελθόν ενώπιον του βασιλέως προσεκίνησε τον βασιλέα κατά πρόσωπον αυτού έως εδάφους. Και είπε ο Νάθαν, «Κύριε μου βασιλευσή, είπας, ο Αδωνίας θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει επί του θρόνου μου. Διότι κατέβη σήμερα και έσφαξε βόας και στεφτά και πρόβατα εν αυθονία, και κάλεσε πάντα στους υιούς του βασιλέως και τους στρατηγούς των και αβιάθαρτων ιερέα. Και ιδού τρόγουσι και πίνουσι ενώπιον αυτού και λέγουσι, ζήτω ο βασιλεύς Αδωνίας. Εμέ δε, εμέ των δούλων σου, και Σαδόκ τον ιερέα και Βεναΐαν των ιών του Ιωδαέ και Σολομώντα τον δούλο σου δεν εκάλεσε. Παρά του Κυρίου μου του βασιλέως έγινε το πράγμα τούτο, και δεν εφανέρωσας εις τον δούλο σου τι θέλεις καθίσει επί του θρόνου του Κυρίου μου του βασιλέως με ταυτόν?» Και απεκρίθη ο βασιλεύς Δαβίδ και είπε, «Καλέσατε με τη Βηθσαβέε?» Και εισήλθεν ενώπιον του βασιλέως και στάθη έμπροσθεν του βασιλέως. Και όμως ενώ ο βασιλεύς και είπε, «Ζει Κύριος, ώστε σε λύτρωσε την ψυχή μου εκ πάσης στενοχωρίας.
Βεβαίως, καθώς όμως απροσέ εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ λέγον ότι Σολομών ο Υιός σου θέλει βασιλεύσει με τεμέ και αυτός θέλει καθίσει αντε μου επί του θρόνου μου, ούτω θέλω κάμει την ημέρα ταύτην. Τότε βισταβεέ κύψασα κατά πρόσωπον έως εδάφους προς εκείνη στο βασιλέα και είπε «Ζήτω ο Κύριός μου βασιλεύς Δαβίδ εις τον αιώνα». Και είπε ο βασιλεύς Δαβίδ «Καλέσατε εμείς Σαδόκ τον ιερέα και Νάθαν τον προφήτη και Βεναΐαν ιών του Ιωδαέ και ήλθον ενώπιον του βασιλέως και είπε προς αυτούς ο βασιλεύς «Λάβατε με θεαυτόν τους δούλους του Κυρίου σας και καθίσατε Σολομώντα τον ιών μου επί την ομοιωμονών μου και καταβιβάστε αυτόν εις γιών και ας χρήσωσιν αυτόν εκεί Σαδόκο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης βασιλέα επί τον Ισραήλ και σαλπίσατε δια της Άλπικος και είπατε ζήτω ο βασιλεύς Σολομών και τότε θέλετε να βγει κατόπιν αυτού δια να έλθει και να καθίσει επί του θρόνου και αυτός θέλει βασιλεύσει αντε μου και αυτόν προσέταξε να είναι ηγεμόν επί τον Ισραήλ και επί τον Ιούδαν. Και απεκρίθη Βεναΐας ο Υιός του Ιωδαέ προς τον βασιλέα και είπε «Αμήν, ούτως σας επικυρώσει Κύριος ο Θεός του Κυρίου μου του βασιλέως, καθώς εστάθη ο Κύριος μετά του Κυρίου μου του βασιλέως, ούτω να είναι και μετά του Σολομώντος και να μεγαλύνει τον θρόνο αυτού υπέρ των θρόνων του Κυρίου μου του βασιλέως Δαβίδ». Τότε κατέβη Σαδόκ ο ιερεύς και Νάθαν ο προφήτης και Βεναΐας ο Υιός του Ιωδαέ και Θερεθέη και Φελεθέη και κάθισαν τον Σολομώντα επί την ημίωνον του βασιλέως Δαβίδ και έφερον αυτόν εις γιών. Και έλαβε Σαδόκ ο ιερεύς το κέρας του ελαίου εκ της σκηνής και έχρισε τον Σολομώντα και σάλπισαν δια της Άλπικος και είπε πας ο λαός ζήτω ο βασιλεύς Σολομών. Και ανέβη πας ο λαός κατόπιν αυτού και έπεσε ο λαός αυλούς και φρένε το εφροσύνη μεγάλη και η γη εσχίζεται εκ των φωνών αυτών. Αμήν. Τα χρόνια περνάνε, το τέλος για τον Δαβίδ πλησιάζει και εκείνο που έχει σημασία είναι να είναι αφενός μεν στην παρουσία του Θεού, αφετέρου δε να πράττει μέχρι το τέλος το θέλημα του Θεού. Ένας άνθρωπος για τον οποίο ο Θεός είπε «Έβρικαν Δαβίδ τον του Ιεσέ, άνδρα, κατά την καρδία μου, ο οποίος θα πράττει πάντα τα θελήματά μου». Και να πράττει έγκαιρα, άμεσα, μόλις το αντιλαμβάνεται, το θέλημα του Θεού για να εργάζεται και να ενεργεί ο Θεός και στη ζωή του, αλλά και στη συνέχεια, σύμφωνα με το θέλημά του και με τη δόξα του. Γέρασε λοιπόν ο Δαβίδ, 70 χρονών έφτασε, κουρασμένος άνθρωπος, ταλαιπωρημένος όλη τη ζωή, πόλεμη, μάχες, τα γεράματά του ήρθαν βαριά, ώστε δεν μπορούσε πια το σώμα του να ζεσταθεί και κατά τη συνήθεια της Παλαιάς Διαθήκης οι δούλοι του βρήκαν μία όμορφη κοπέλα να κοιμάται μαζί του και να τον φροντίζει για να τον θερμαίνει και για να τον θερμαίνει, με την οποία όμως ποτέ δεν ήρθε σε επαφή, ποτέ δεν την εγνώρισε, λέει ο Λόγος του Θεού. Όλοι λοιπόν βλέπανε ότι το τέλος της ζωής και ο ίδιος ο Δαβίδ, το τέλος της ζωής του πλησιάζει. Αλλά και αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να περιμένουμε όταν θα γεράσουμε, είναι κάτι που μας λέει ο Λόγος του Θεού, το τέλος πάντων επλησίασε. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό στο τέλος οι αποφάσεις να είναι σωστές. Στο τέλος, όποιο και να είναι το τέλος. Και για να πούμε και την αλήθεια, υπάρχουν πολλά τέλη στη ζωή του ανθρώπου. Τέλος του δημοτικού, τέλος του γυμνασίου, τέλος του πανεπιστημίου, τέλος της εκπαίδευσης, τέλος της δουλειάς, σύνταξη και το τέλος του ανθρώπου. Στο τέλος, εκεί που γίνονται οι αλλαγές, ο άνθρωπος θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, ώστε μετά το τέλος η καινούργια αρχή να είναι σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Υπάρχει τέλος, αλλά το τέλος είναι πάντοτε και η καινούργια αρχή. Το τέλος της ζωής μας είναι η καινούργια αρχή στον ουρανό. Όμως αδερφοί, αυτό που πρέπει να τονίσουμε και πρέπει να γνωρίζουμε μέσα στην καρδιά μας είναι ότι η καινούργια αρχή
εξαρτάται απόλυτα από τις αποφάσεις τις τελευταίες του τέλους του ανθρώπου. Όταν δηλαδή τελειώνει το λύκειο, οι αποφάσεις να διαβάσω επηρεάζουν το αν θα περάσω και αν η επόμενη αρχή είναι σωστά. Η Γραφή το λέει κάπως αλλιώς, ο υπομείνας έως τέλους αυτός θα σωθεί. Αλλά και αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε όταν λέμε καλό ταξίδι, δεν εννοούμε καλή απογείωση, εννοούμε τελικά καλή προσγείωση στο αεροπλάνο. Γιατί αν έχει μια πάρα πολύ καλή απογείωση, πάρα πολύ καλό ταξίδι και στην προσγείωση τα θαλασσώσει, τέλειωσε το ταξίδι, δεν είναι καλό. Εκείνο που έχει σημασία λοιπόν είναι ο υπομείνας έως τέλος θέλει σωθεί. Άρα όταν βλέπουμε να πλησιάζει το τέλος, τόσο πιο πολύ προσεκτικοί θα είμαστε, τόσο πιο πολύ άγρυπνοι θα είμαστε και τόσο πιο πολύ ιδιαιτέρως προσευχόμενοι θα είμαστε, ώστε το τέλος να είναι η ευλογημένη αρχή. Μάλλον πιο σωστά, το τέλος να προσδιορίζει και να προετοιμάζει την ευλογημένη αρχή. Δεν θα ζήσει πολύ καιρό ο Δαβίδ, αλλά το βασίλειο εξαρτάται από την απόφασή του. Και καλά το βασίλειο, το έργο του Θεού εξαρτάται από την απόφασή του. Γι' αυτό η ανάγκη επίκειται στο τέλος κάθε περίοδου να είμαστε μέσα στο έργο, στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Εδώ βέβαια πρέπει να σκεφτούμε και κάτι άλλο, το τέλος της ημέρας. Λόγος του Θεού τι μας λέει? Μην αφήνεις κάποια εκκρεμότητα στη ζωή σου, στην ψυχή σου, στην καρδιά σου να περάσει πριν κοιμηθείς. Είναι το τέλος της ημέρας που είναι ανάγκη να προετοιμάσουμε μια καλή και ευλογημένη επόμενη ημέρα. Ανάγκη είναι να προετοιμάσουμε μια καλή και ευλογημένη επόμενη ημέρα. Πολλές φορές δίνουμε και εμείς τέλος σε ορισμένες καταστάσεις. Τέλος πολέμου. Υπάρχουν όμως και τέλη που δίνουμε και είναι τρομακτικά. Τέλος εγγάμου βίου, διαζύγιο. Είτε εσωτερικό είτε κανονικό. Τέλος προσευχής. Δεν θα ξαναπροσευχηθώ, το έχετε ακούσει αυτό. Δεν θα σου ξαναμιλήσω ποτέ στον αιώνα. Το έχετε ακούσει αυτό. Δεν θα ξανάρθω εκκλησία. Υπάρχει λοιπόν το τέλος που φέρνει ο Θεός και εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να προετοιμάζουμε την αρχή, την ευλογημένη. Υπάρχει όμως και το τέλος που δίνουμε εμείς, που αυτό είναι καταστροφικό. Θα βάλω τέλος στη ζωή μου. Φοβερές αποφάσεις αυτές. Ενώ τι ωραία απόφαση, τέλος η αμαρτία. Εδώ είναι με τη χάρη του Χριστού. Είναι πολύ λοιπόν σημαντικό, αδελφοί, να σκεφτόμαστε ότι το τέλος πάντων επλησίασε. Και τα τέλη κάθε δραστηριότητας στη ζωή μας. Το τέλος της νύχτας ξημέρωσε. Πρέπει να προετοιμάσουμε μια καλή μέρα. Και πώς την προετοιμάζουμε? Με προσευχή, με εξήτηση από το Θεό. Και αυτό είναι το σημαντικότερο. Το τέλος προετοιμάζει την επόμενη ευλογία με προσευχή, δέηση και με βοήθεια από το Θεό. Αναγνωρίζοντας ότι η μέρα που έρχεται μπροστά μας δεν είναι εύκολη και χρειαζόμαστε βοήθεια από το Θεό. Και έπειτα να ξέρουμε και κάτι, επίσης πολύ σημαντικό που το λέει ο Λόγος του Θεού. Τα νέα πράγματα δεν τα έχουμε ξαναπερπατήσει. Δεν τα έχουμε ξαναζήσει.
Δηλαδή τελειώνει η μοναχική ζωή και παντρεύομαι. Και αρχίζει με την πρώτη μέρα του γάμου. Από εκεί και πέρα δεν έχω ξαναζήσει παντρεμένος. Γι' αυτό πρέπει να προετοιμάζουμε στο τέλος της κάθε εποχής, να προετοιμάζομαστε με τη χάρη του Χριστού, με τη βοήθεια και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για την καλή αρχή και την καλή συνέχεια. Εδώ λοιπόν τώρα στο τέλος της ζωής του Δαβίδ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα που ο διάβολος το δημιουργεί για να καταστρέψει το έργο του Θεού. Και μην το δούμε μόνο σαν γεγονός που διαβάζουμε, αν και θα το δούμε, αλλά να το δούμε και σαν γεγονός στη ζωή μας. Τελειώνει και ξεκινάει κάτι άλλο που ο Θεός έχει προγραμματίσει να είναι πολύ ευλογημένο, αν δεν το έχουμε προκαλέσει εμείς με την ασοφία μας. Αν δηλαδή περπατάμε και ο Θεός μας οδηγεί. Αλλά πρέπει τώρα να προετοιμαστούμε, να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό, χάρη από το Θεό. Καινούργια αρχή να είναι ευλογημένη. Γιατί είναι βέβαιον ότι στην αλλαγή ο διάβολος έχει τις μεγαλύτερες πανουργίες και τις μεγαλύτερες πονηριές, γιατί βρίσκει ευκαιρία επειδή είναι άπειρος ο άνθρωπος του Θεού. Δεν το έχει ξαναζήσει, δεν το έχει ξαναπερπατήσει. Μπαίνω στο πανεπιστήμιο, δεν ξέρω πού είναι ακόμη οι αίθουσες. Τις σκάλες δεν ξέρω, τις πόρτες δεν ξέρω. Τι θα αντιμετωπίσω δεν ξέρω. Τι χρειάζομαι, βοήθεια από το Θεό. Μπαίνω σε μια καινούργια δουλειά. Δούλευα, αλλά αλλάζω δουλειά και μπαίνω σε μια καινούργια δουλειά. Οι άνθρωποι λένε η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Δεν έχουν και πολύ άδικο, γιατί από την αρχή φαίνεται το πράγμα. Να λοιπόν τώρα στο έργο του Θεού που αλλάζει, και από τον Δαβίδ θα έρθει όπως έχει προφητέψει ο Θεός τον Δαβίδ ο Σολομών, γιατί ο Θεός επισκέφθηκε τον Δαβίδ, αν θέλετε να το δούμε είναι πολύ σημαντικό, στη σελίδα 411, να δούμε το σχέδιο του Θεού και πώς πάει να το χαλάσει ο διάβολος το σχέδιο του Θεού. Διαβάζω λοιπόν σελίδα 411, είναι από το ΚΒ κεφάλαιο χρονικών Α, 6 εδάφιο. Τότε εκάλεσε Σολομώντα τον ιόν αυτού ο Δαβίδ και προσέταξε εις αυτόν να οικοδομήσει οίκον εις Κύριον των Θεών του Ισραήλ. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σολομώντα, ερμηνεύει, καθώς τον προτρέπει, του δίνει εντολή εν το ονόματι του Κυρίου ότι πρέπει να οικοδομήσει οίκον εις τον Θεό. Και είπε λοιπόν ο Δαβίδ προς τον Σολομώντα, Ιε μου, εγώ μεν επιθύμησα στην καρδιά μου να οικοδομήσω οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού μου. Όμως ενώ το σκεφτόμουν και το είχα αποφασίσει, έγινε λόγος Κυρίου προς εμέ και μου είπε, εσύ αίμα πολύ έχησες και πολέμους μεγάλους έκαμες. Δεν θα οικοδομήσεις εσύ οίκον εις το όνομά μου, διότι αίματα πολλά έχησες επί της γης ενώπιόν μου. Δεν είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος να οικοδομήσεις οίκον, ιδού θα γεννηθεί σε σένα ένας Υιός, ο οποίος θα είναι ανήρα αναπαύσεως. Αυτό του το είπε πριν γεννηθεί ο Σολομώντας. Θα είναι Υιός αναπαύσεως και θα αναπαύσω αυτόν από πάντων των εχθρών αυτού κύκλο. Θα του δώσω ειρήνη κύκλο αυτού από τους εχθρούς του. Γιατί Σολομών, που σημαίνει ειρηνικός, θα είναι το όνομά του και στις ημέρες αυτού θα δώσω ειρήνη και ησυχία εις τον Ισραήλ απ' έξω και από μέσα. Αυτός θα οικοδομήσει οίκον στο όνομά μου και αυτός θα είναι σε μένα Υιός μου και εγώ σε αυτόν θα είμαι πατέρας. Και θα στερεώσω το θρόνο της βασιλείας αυτού επί τον Ισραήλ έως του αιώνος. Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Έχει σχέδιο ο Θεός. Και για τον Δαβίδ και για τον λαό του Ισραήλ, και μέσα στο σχέδιο του Θεού για το λαό Ισραήλ κυρίαρχο ρόλο παίζει ο Σολομώντας, το οποίο προφήτευσε ο Θεός ότι θα γεννηθεί στο Δαβίδ, θα είναι ειρηνικός και θα του δώσει τελεία ειρήνη. Γιατί αν δεν υπάρχει ειρήνη δεν οικοδομείται το έργο του Θεού και στην προσωπική μας ζωή.
Εάν δεν υπάρχει ειρήνη Θεού στη ζωή μας, δεν μπορεί ο Θεός να εργαστεί το έργο Του στη ζωή μας. Γι' αυτό έχουμε πει πολλές φορές, πρέπει να πηγαίνουμε στο Θεό, αυτή είναι η ζωή του χριστιανού. Να πηγαίνουμε στο Θεό που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό, να μας αποκαλυφθεί στο ταμείο μας. Να εξητήσουμε, αφού εξομολογηθούμε και τακτοποιήσουμε τη σχέση μας με τους ανθρώπους και με το Θεό, να εξητήσουμε χάρη και έλεος από το Θεό. Και λέει η Γραφή, και τότε ο Θεός της ειρήνης διά του Ιησού Χριστού, Θεός της ειρήνης που θα σου φέρει ειρήνη, θα διαφυλάξει με την ειρήνη του ο Θεός της ειρήνης την καρδιά σου και τους διαλογισμούς σου, ώστε να δημιουργηθεί ειρηνικό περιβάλλον μέσα στην προσωπική σου ζωή, για να μπορέσει ο Θεός να συνεχίσει το έργο Του. Και το ειρηνικό περιβάλλον εξασφαλίζεται να, όταν κατευνάζονται οι καρδιακές μας επιθυμίες, οι επιθυμίες της καρδιάς μας και οι διαλογισμοί του πνεύματός μας. Όταν πάβουμε να σκεφτόμαστε, όταν εμπιστευόμαστε κατά πάντα το Θεό, όταν αφιερώνουμε τα πάντα εις το Θεό. Και αυτό και λέει ο Λόγος του Θεού, πάντα τα ζητήματά σας γνωρίστε τα στο Θεό, αφιερώστε τα στο Θεό, για να έρθει ο Θεός της ειρήνης να σας διαφυλάξει. Και όταν έρθει ο Θεός της ειρήνης και διαφυλάξει την καρδιά σας και τους διαλογισμούς σας, τότε μετά μπορεί να έρθει να σας αγιάσει και να σας καταστήσει αμέμπτους και στο σώμα και στην ψυχή και στο πνεύμα. Ο Θεός της ειρήνης. Και όταν θα σας αγιάσει ο Θεός της ειρήνης, τότε θα σας φανερώσει μέσα Του το θέλημά Του και θα σας δώσει και τη δύναμή Του να το εκτελέσετε, ώστε να μπορεί πια ο Θεός να δένει το διάβολο και να καταστρέφει το διάβολο κάτω από τα πόδια μας. Το πρώτο λοιπόν πράγμα είναι η ειρήνη στη ζωή του ανθρώπου. Η ειρήνη μέσα στην ψυχή του, η ειρήνη στην οικογένειά του. Δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός στην οικογένειά σου αν δεν υπάρχει ειρήνη. Αν εγώ τσακώνομαι με τη γυναίκα μου 3 φορές την ημέρα και δεν μετανοώ, δεν μπορεί ο Θεός να εργαστεί το έργο το οποίο έχει ετοιμασμένο. Έχει ετοιμασμένο έργο ο Θεός για όλους μας, ευλογημένο. Καλές βουλές βουλεύετε. Αλλά είναι ανάγκη και στην ψυχή μου και στην καρδιά μου να έχω ειρήνη και στην οικογένειά μου να έχω ειρήνη. Και μετά ειρήνη μετά πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό. Και μετά ειρήνη στην Εκκλησία. Εδώ ο Θεός οικοδομεί ένα έργο θαυμαστό το οποίο έχει προσχεδιασμένο, σχεδιασμένο προκαταβολής κόσμου. Ο Δαβίδ λοιπόν, όπως είπαμε, γέρασε και ενώ προχωράει το σχέδιο του Θεού να αποκαλύψει ο Θεός τον Σολομώντα, να βάζει τώρα και την πονηριά του ο διάβολος και ξεσηκώνει τον Αδωνία, του οποίου επήρθη η καρδία και είπε, αφού εγώ είμαι μετά τον Αβεσσαλόμ που ήταν πρωτότοκος, ο Αμνών ήταν πρωτότοκος, αν θέλετε να δούμε τα πτέκνα, να πάμε στη σελίδα 299 να δείτε πώς και γιατί εργάστηκε έτσι ο Σολομών, ο Αδωνίας. Διαβάζω από τη σελίδα 299, τρίτο κεφάλαιο και 2 εδάφιο. Εγεννήθησαν δε εις τον Δαβίδ ή εν Χεβρών και ο μεν πρωτότοκος αυτού ή το Αμνών. Ο Αμνών που τον σκότωσε ο Αβεσσαλόμ επειδή βίασε την αδελφή του. Ο δεύτερος ήταν ο Χιλεάβ, αλλά ήταν εκ της Αβιγαίας, που ήταν η γυναίκα του Ναβάλ του Καρμαλίτου, αλλά δεν μπορούσε να διατηρήσει τα πρωτοτόκια. Ο τρίτος ήταν ο Βεσσαλόμ, ο οποίος ήταν πραγματικά με τη σειρά ο πρωτότοκος και ο οποίος διεκδίκησε τη βασιλεία και δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη ιστορία του Αβεσσαλόμ. Ο τέταρτος μετά τον Αβεσσαλόμ είναι Αδωνίας. Ο Αδωνίας λοιπόν σκέφτηκε ότι εγώ πλέον επήρθε η καρδιά του, έχω τα πρωτοτόκια και εγώ θα γίνω βασιλιάς. Περιφρόνησε το λόγο που ο Θεός είχε δώσει στον Δαβίδ και ο οποίος τον είχε πει σε όλους. Τον ήξεραν όλοι. Άρα, από τη μια μεριά το θέλημα του Θεού
Και από την άλλη μεριά το θέλημα του Αδωνία βασισμένο στα δικαιώματά του. Όμως ο Θεός είναι πάνω από τα δικαιώματά μας και πάνω από τις απόψεις μας και πάνω από το δίκαιο μας. Γιατί ο Θεός δεν βλέπει το φαινόμενο, αλλά βλέπει την καρδιά. Επήρθε λοιπόν η καρδιά του και αποφάσισε να γίνει βασιλιάς. Και έτσι κοίταξε ποιους μπορούσε να πάρει με το μέρος του, να τους κάνει οπαδούς του και κατάφερε τον Ιωάβ, τον αρχιστράτηγο, κατάφερε τον Αβιάθαρ, τον ιερέα, κατάφερε και άλλους να τον ακολουθήσουν και κάποια μέρα κρίσιμη και αρμόδια για αυτόν, κάλεσε όλους τους γιους του βασιλιά, οι οποίοι ήταν αδελφοί του αλλά μόνο από πατέρα, εκτός από το Σολομώντα, επειδή ήξερε πάρα πολύ καλά ότι το Σολομώντα ο Θεός είχε βάλει βασιλιά. Προσπάθησε λοιπόν, κάτι που προσπαθούμε και εμείς πολλές φορές να το πετύχουμε και είναι τραγική η προσπάθεια, να γίνει κάτι από τους ανθρώπους χωρίς να λογαριάζουμε αν αυτό το θέλει ή ακόμη και χωρίς να ζητάμε να το κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Διεκδικούμε μέσα από ανθρώπους αυτό που ο Θεός δεν έχει ετοιμάσει για μας. Το διεκδικούμε όμως. Και είναι πολύ σοβαρό, αδελφοί, να εξετάζουμε την καρδιά μας αν αυτό που ζητάμε το ζητάμε από αυτόν που πρέπει να το ζητήσουμε. Δεν θα το ζητήσουμε από ανθρώπους, δεν θα καλοπιάσουμε ανθρώπους όπως ο Αδωνίας, δεν θα προσπαθήσουμε να πείσουμε ανθρώπους για να πετύχουμε αυτό που θέλουμε, αλλά θα πάμε να γονατίσουμε στον Κύριο να μας το χαρίσει ο Θεός. Γιατί ο Θεός θα μας χαρίσει πολύ περισσότερα και καλύτερα από αυτά που εμείς ζητούμε ή νοούμε. Είναι πολύ μεγάλο λάθος να πηγαίνεις σε ανθρώπους για να πάρεις κάτι. Βεβαίως απαραίτητο είναι να πηγαίνουμε στο Θεό και ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει ανθρώπους όπως θα δούμε παρακάτω. Το έμαθε και ο Σολομών, το έμαθε και η Βυθισδά, αλλά τι να κάνουν, δεν είπαν τίποτα. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό γιατί υπάρχει ο Νάθαν που ήταν φίλος, φίλος του Δαβί, προφήτης Θεού και πάντοτε τον έλεγχε ό,τι χρειαζόταν, όταν χρειαζότανε, αλλά ήταν βεβαιωμένος φίλος εν Κυρίω. Δηλαδή είχε την αληθινή αγάπη, που η αγάπη είναι να πράττουμε το θέλημα του Θεού. Όταν χρειάζεται έλεγχο τον ελέγχει και όταν χρειάζεται βοήθεια τον βοηθάει. Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, αδερφοί. Δεν είναι προσωποληψία, ούτε είναι συνέστημα. Είναι η σκέψη ότι πρέπει ο Θεός να είναι πάντοτε ευνοϊκός με αυτούς που αγαπάμε. Αυτή είναι η αγάπη. Αγαπάμε το παιδί μας και θέλουμε ο Θεός να είναι πάντοτε ευνοϊκός στα παιδιά μας. Αγαπάμε τον αδελφό μας, την εκκλησία, τους αδελφούς μας και θέλουμε πάντοτε ο Θεός να είναι ευνοϊκός σε αυτούς. Και για να είναι ευνοϊκός σε αυτούς, να έχουν την εύνοια του Θεού, η αγάπη μας πρέπει να εκδηλώνεται με έλεγχο στα λάθη, με βοήθεια στην ανάγκη και πάντοτε με προσευχή. Πάντοτε με προσευχή. Στην προσευχή αποδεικνύεται πόσο αγαπάς τη γυναίκα σου, αν προσεύχεσαι για αυτήν. Στην προσευχή αποδεικνύεται ενώπιον του Θεού στον εαυτό μας, αν αγαπάς τον άντρα σου. Στην προσευχή αποδεικνύεται αν αγαπάς το έργο του Θεού. Στην προσευχή αποδεικνύεται αν αγαπάς τον, την ή τους αδελφού σου. Και με πόσο ζήλο προσεύχεσαι, αποδεικνύεται ενώπιον του Θεού πόσο πολύ αγαπάς. Πώς αποδεικνύεται τώρα η αγάπη του Χριστού, γιατί προσεύχεται συνέχεια για μας. Πώς αποδεικνύεται ότι ο παράκλητος μας αγαπάει, γιατί είναι παράκλητος και προσεύχεται συνέχεια για μας.
Αλλά θέλω να σας διαβάσω και κάτι, να δείτε πόσο σημαντική είναι η προσευχή. Να πάμε στη σελίδα, στην επιστολή προς Εβραίους, στη σελίδα 1069. Διαβάζω λοιπόν 18 εδάφιο. Την έννοια της προσευχής υπέρ αλλήλων. Ιώτα γάμα 18. Λέει ο Απόστολος Παύλος. Προσεύχεστε περί ημών, αλλά όχι με προσωποληψία, με δικαιοσύνη, διότι είμαστε σίγουροι ότι έχουμε καλήν συνείδηση, θέλοντες να πολιτευόμεθα στη ζωή μας πάντοτε καλώς. Αλλά προσεύχεστε να μας ευλογήσει ότι ο Θεός, γιατί πολιτευόμεθα καλώς. Περισσότερο δε παρακαλώ να κάνετε τούτο, για να έρθω γρήγορα κοντά σας. Και το αποτέλεσμα, ο δε Θεός της ειρήνης, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Προσεύχεσαι για τον αδελφό σου. Προσεύχεσαι επειδή στέκεται καλά να τον ευλογήσει πιο πολύ ο Θεός. Προσεύχεσαι επειδή έχει κάνει λάθος να τον διορθώσει ο Θεός. Προσεύχεσαι επειδή έχει πέσει να τον ανορθώσει ο Θεός. Προσεύχεσαι δηλαδή κατά την ανάγκη του αδελφού σου και κατά την κατάσταση του αδελφού σου, τότε ο Θεός της ειρήνης, ο οποίος ανεβίβασε εκ των νεκρών το μέγα ποιμένα των προβάτων δια του αίματος αιωνίου διαθήκης των Κύριων ημών Ιησού Χριστών, ο Θεός λοιπόν της ειρήνης που ανέστησε τον Χριστόν, ήθε, αυτή είναι η ευχή του Αποστόλου Παύλου προς τους Εβραίους και η ευχή του Χριστού για μας, όταν προσευχόμαστε για τα αδέλφια μας, ήθε να σας κάμει τελείους εις πάνεργων αγαθών. Να σας τελειοποιήσει. Πού? Σε έργο αγαθό. Να σας κάνει εκτελεστές του λόγου και εκτελεστές έργου. Για να εκτελείτε, επειδή θα σας τελειοποιήσει σπάν έργων αγαθών, θα μπορείτε να εκτελείτε το θέλημά του, καθώς αυτός έχει ενεργήσει μέσα σας το ευάρεστον ενώπιον του Θεού δια του Ιησού Χριστού. Δηλαδή, όταν προσεύχεσαι για τον αδελφό σου, για την αδελφή σου, για τα παιδιά του αδελφού σου, για τους γονείς του αδελφού σου, όταν προσεύχεσαι με αγάπη και με ζήλο για τον άλλον, ο Θεός της ειρήνης που ανέστησε τον Χριστό θα έρθει στη ζωή σου, θα σε τελειοποιήσει σε κάθε έργο αγαθό, για να μπορείς πραγματικά να είσαι εκτελεστής έργου και εκτελεστής του Λόγου του Θεού, καθώς θα αποκαλύπτει μέσα σου το ευάρεστον ενώπιόν του δια του Ιησού Χριστού. Θα έρχεται λοιπόν να σου αποκαλύπτει τι πρέπει να κάνεις, θα σου δίνει δύναμη για να το κάνεις, ώστε να σε καταστήσει τέλειον εις πανέργων αγαθών. Και όλα αυτά επειδή προσεύχεσαι για τους άλλους. Πράγμα το οποίο, αδερφοί, είναι απαραίτητο και ιδιαίτερη ευλογία για τον καθένα μας. Ο Νάθαν λοιπόν ο προφήτης ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Στην ανάγκη βοηθός, στο λάθος ελέγχων και διορθώνων και κατά πάντα αγαπών τον Δαβίδ. Και ο Δαβίδ δεν στενοχωριότανε και θύμωνε επειδή τον έλεξε ο Νάθαν και τον έλεξε κατά επανάληψη. Ιδίως τη μεγαλύτερη αμαρτία που έζησε ο Δαβίδ. Αλλά αναγνωρίζοντας πόσο δίκιο είχε, ταπεινωνότανε. Και αυτή η ταπείνωση σε όλη τη ζωή του Δαβίδ θα τη χρησιμοποιήσει ο Θεός για να κατεσχύνει το διάβολο και να αποτρέψει το σχέδιό του μέσα από τον Αδωνία, τον πρωτότοκο εκείνη την περίοδο γιο του. Ο Νάθαν λοιπόν με σοφία, με σύνεση, πηγαίνει στη Βηθσαβέ και του λέει, ξέρεις, κινδυνεύει η ζωή σου και η ζωή του παιδιού σου. Γιατί ο Αδωνίας έκανε τον εαυτό του βασιλιά. Και μάλιστα μαζί του πήγε και ο Ιωάβ και ο Αβιάθαρ. Εδώ τώρα είναι η κακή επιλογή. Κακή επιλογή που του Ιωάβ και του Αβιάθαρ που πήγαν να βοηθήσουν αυτόν που είναι αντίθετος με το Λόγο του Θεού. Ποιον πας να βοηθήσεις? Αν πας να βοηθήσεις αυτόν που είναι ενάντιος στο θέλημα και στο Λόγο του Θεού, θα γίνεις και εσύ ενάντιος.
απομακρύνσου. Απομακρύνσου από τους έχοντες ετεροδιδασκαλίες. Απομακρύνσου από αυτούς, φεύγε από αυτούς που έχουν, που περπατούν ατάκτος και όχι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού. Απομακρύνσου από τους αιρετικούς. Απομακρύνσου από τους αμαρτωλούς. Αλλά προσκολήσου σε όλους που επικαλούνται το όνομα του Κυρίου εκ καθαρής καρδίας. Όχι με πίκρα. Προσεύχομαι με πίκρα. Μην πας με αυτόν. Μόνο όσοι έχουν καθαρή την καρδιά και προσεύχονται και επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, με αυτούς να πας. Ο Ιωάβ και ο Αβιάθαρ έκαναν λάθος, το πλήρωσαν. Είπε λοιπόν και συμβούλευσε σωστά τη Βισταβέ, πήγαινε στο βασιλιά και πες του, εσύ δεν ορκίστηκες ότι ο Θεός σου φανέρωσε και με βεβαίωσες ότι βασιλιάς θα γίνει ο γιος μου ο Σολομών. Τι είναι αυτό που κάνει ο Αδωνίας? Ο Δαβίδ είχε ένα πρόβλημα. Ήτανε ανεκτικός πατέρας. Δεν τον έλεγχε ποτέ τον Αδωνία, τα βλέπε. Δεν τον έλεγχε. Ήταν και με τον Αβεσσαλόμ και με τον Αμνών ανεκτικός πατέρας. Που αυτό δεν έχει καλά αποτελέσματα. Όπως ήταν ο Ηλί που έβλεπε τα παιδιά του να αμαρτάνουν και ήταν ανεκτικός πατέρας. Ο Νάθαν δεν ήταν ανεκτικός φίλος. Δεν ανεχότανε την αμαρτία. Είναι φίλος μου, δεν πειράζει, συγχώρεσε τον. Όχι. Όταν λέει ο Λόγος του Θεού ότι τους πόρνους πρέπει να τους εκβάλεις από την Εκκλησία, δεν μπορώ εγώ να πω τον καημένο, δεν πειράζει. Εκτός αν μετανοήσει, άλλο το θέμα αυτό. Δεν ανεχόμαστε την αμαρτία γιατί ξέρουμε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, λίγη ζύμη κάνει φύραμα όλο το ένζυμο. Εάν λοιπόν ανάμεσά μας υπάρχει ένας πόρνος ο οποίος λέει πορνεύω και μ' αρέσει που πορνεύω, θα τον συμβουλεύσουμε, θα τον ελέγξουμε, θα τον προειδοποιήσουμε όπως λέει ο Λόγος του Θεού. Εάν δεν μετανοήσει θα τον εκβάλουμε. Ο λίγη ζύμη κάνει φύραμα όλο το ένζυμο, κάνει ένζυμο όλο το αλεύρι. Ο Δαβίδ ήταν ανεκτικός πατέρας. Γι' αυτό και πήρε θάρρος ο Αδωνίας και δεν σταμάταγε με τίποτα. Δεν θα είμαστε ανεκτικοί γονείς. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να ελέγχουμε και να ομολογούμε. Δεν θα δίρουμε, αλλά θα ελέγχουμε. Αυτό που κάνεις δεν το θέλει ο Θεός και πρόσεχε. Και εγώ δεν γίνομαι συμμέτοχος στην αμαρτία σου. Ανεκτικός γονιός, ανεκτικός πατέρας με τραγικά λάθη. Που κατέστρεφε τα παιδιά του, κατέστρεψε τον Αβεσσαλόμ, κατέστρεψε τον Αμνών, κατέστρεψε τον Αδωνία. Αν ήτανε αυστηρός πατέρας στο Λόγο του Θεού, τα πράγματα θα ήταν τελείως διαφορετικά. Άνδρας κατά την καρδία του, αλλά ανεκτικός πατέρας. Ανεκτικός αδελφός. Ανεκτικός πρεσβύτερος, ανεκτικός ποιμένας, ανεκτική μάνα. Δεν πειράζει το κοριτσάκι μου τώρα. Τι θα πει δεν πειράζει? Τώρα είναι μικρό, να φορέσει παντελονάκι όταν μεγαλώσει. Μωρέ, μπροστά σου θα το βρεις. Δεν πειράζει τώρα και αν βαφτεί λίγο το κοριτσάκι μου που είναι 16 χρονών. Μην είμαστε ανεκτικοί γονείς. Καταστρέφουμε τα παιδιά μας. Και δεν το λέω αυτό, το λέω εκ πείρας, αδελφοί. Όταν είσαι ανεκτικός θα βρεις το κακό μπροστά σου και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα μετά. Τίποτα δεν μπορείς να κάνεις. Ο γονιός και ο αδερφός και ο πρεσβύτερος και οι αδερφοί και όλοι μας πρέπει να είμαστε στερεοί και αμετακίνητοι στο Λόγο του Θεού. Δεν θα πάρω ένα μαχαίρι να κόβουμε κεφάλια, ούτε ένα ξύλο να βαράμε. Αλλά θα υψώνουμε το ανάστημά μας λέγοντας «Είναι αμαρτία, πρέπει να μετανοήσεις, είτε αυτό είναι παιδί μου, είτε αυτό είναι η γυναίκα μου, είτε αυτό είναι άντρα σου, είτε αυτό είναι οτιδήποτε». Δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, ναι δεν μπορούμε,
αλλά μπορούμε να ομολογήσουμε, μπορούμε να υψώσουμε το Λόγο του Θεού εμπιστευόμενοι στον Κύριο. Η ανεκτικότητα στην αμαρτία, τα αποτελέσματα που φέρνει είναι τραγικά στη ζωή μας. Και το λέω ιδιαίτερα για τους νέους γονείς αυτό. Και για τους πρεσβυτέρους και για τους νέους πρεσβυτέρους. Η ανοχή έχει κακό. Η γυναίκα σου δεν στέκεται καλά. Να την ενημερώσεις. Για να της πεις εγώ δεν συμμετέχω σε αυτό. Δεν συμμετέχω. Και να δεις τι ωραία αποτελέσματα που θα φέρει ο Θεός. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Είναι επίοικης προς πάντες τους ανθρώπους, αλλά δεν έχει καμία συμμετοχή σε αμαρτία. Καμία συμμετοχή. Μου είχαν φέρει κάποτε ένα εγγονάκι μου στο σπίτι με φόρμες. Και τους είπα πάρτε το και φύγετε. Και μην ξανά το φέρετε έτσι. Στο σπίτι σας κάντε τι θέλετε. Το εγγονάκι μου δεν ξαναφόρεσε από τότε. Δεν ξαναφόρεσε. Τουλάχιστον στο σπίτι μου, δεν είμαι χωροφύλακας. Δεν ανεχόμαστε την αμαρτία. Δεν την ανεχόμαστε για το καλό τους. Όχι για να δείξουμε ότι είμαστε αυστηροί και μάγκες. Συγγνώμη. Από αγάπη δεν ανεχόμαστε την αμαρτία. Γιατί η αγάπη οικοδομεί. Οι γνώσεις, έχω τη γνώση αλλά δεν κάνω τίποτα. Αυτό φυσιεί. Η αγάπη οικοδομεί και η αγάπη είναι να πράττουμε τις εντολές του Κυρίου. Όχι με αγριάδες και με ξύλο, αυτό δεν βγάζει από πουθενά. Με έργο και με αλήθεια. Έτσι κυβερνάει το σπίτι του ο πατέρας, κυβερνάει τη γυναίκα του και έτσι φροντίζει και επιμελείται την οικογένειά του. Όχι με αγριάδες και με θυμό, αλλά με αλήθεια, με φόβο Θεού, με σεβασμό και με διαχωρισμό, αγιασμό δηλαδή, ξεχωρισμό του εαυτού μας από την αμαρτία. Ήταν ανεκτικός, θα τον καταστρέψει τον Αδωνία και τον κατέστρεψε. Πήγε λοιπόν η Βισταβέ κατά τη συμβουλή του Νάθαν στον βασιλιά και του λέει «Βασιλιά μου, εσύ μου υποσχέθηκες, αλλά ο Αδωνίας χρήεται βασιλιάς». Και ο Νάθαν είπε «Θα έρθω να επιβεβαιώσω τα λόγια σου». Και αυτό κάνει ο Θεός, αυτό κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Ο Θεός μιλάει άπαξ και δύσεις στους ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι δεν ακούνε. Ο Θεός επιβεβαιώνει τα λόγια του. Δεν είναι πρωτοβουλία του Νάθαν, είναι οδηγία Πνεύματος Αγίου στον Νάθαν. Και ενώ μίλαγε μπαίνει ο Νάθαν μέσα, λέει ο Νάθαν ο προφήτης θέλει, έβγαλε, κοιτάξτε τι ωραία, έβγαλε τη γυναίκα του ο Δαβίδ τη Βισταβέ να μιλήσει με τον Νάθαν τον προφήτη. Δεν στηρίζεται στα συναισθήματα. Βγάζω από την καρδιά μου τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου, τα αδέλφια μου όλα και πάω στο Πνεύμα το Άγιο. Να ζητήσω βοήθεια, διεύθυνση, κατεύθυνση, οδηγία. Και ο Νάθαν τι λέει, το ξέρεις ότι χρειέται σήμερα βασιλιάς ο Αδωνίας. Και το ξέρεις και δεν μου πες τίποτα. Από εκεί και πέρα το έργο του Θεού πήρε τα ίσα του. Κατάλαβε ο Δαβίδ, φώναξε τη Βεσταβέ και λέει έχεις δίκιο σε αυτό που μου είπες. Βεβαίως βασιλιάς θα γίνει ο Σολομών, γιατί έτσι μου είπε ο Θεός. Και φωνάζει τον Νάθαν, φωνάζει τον Βεναΐα, τους πιστούς στο θέλημα του Θεού. Τους πιστούς στο δούλο του Θεού, που είναι ο Χριστός για μας σήμερα. Και λέει πηγαίνετε πάρτε τον Σολομώντα, βάλτε τον στο μουλάρι το δικό μου, χρήστε τον με το έλεον από τη σκηνή του μαρτυρίου, χρήστε τον και φέρτε τον μετά να τον καθίσετε στο θρόνο μου βασιλιά. Και έγινε αποκατάσταση. Η αποκατάσταση όμως πού οφείλεται? Η αποκατάσταση του προβλήματος που ο διάβολος έφερε να καταστρέψει το έργο του Θεού. Πού οφείλεται? Στον Νάθαν τον προφήτη. Πού οφείλεται? Στο Πνεύμα το Άγιο. Στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Στην ενέργεια του Πνεύματος του Αγίου.
που στηρίζεται στην αγάπη του Θεού και στην υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και έτσι όλος ο λαός, όταν έμαθε ότι ο Σολομών έγινε εχρήστη κατά την εντολή του Δαβίδ βασιλιάς, όλος ο λαός απεδέχθη, δόξαζε και από εκεί πέρα τα πράγματα πήραν καλή κατεύθυνση. Επανήλθε στην πορεία του, στην τροχιά του, το σχέδιο και το έργο του Θεού. Και όλα αυτά, αδερφοί, πώς δημιουργήθηκανε όλο αυτό το κακό, που άφησε, που βρήκε τόπο ο διάβολος για να ενεργήσει, στην ανεκτικότητα του Δαβίδ. Βρήκε τόπο ο διάβολος. Γιατί αν ο Δαβίδ τον έλεγχε τον Αδωνία, του λέει τι είναι αυτά που κάνεις, κάτσε στη θέση σου. Ο Θεός είπε βασιλιάς είναι ο Σολομών. Ούτε Αδωνίας θα καταστρεφότανε, ούτε και θα κινδύνευε το έργο του Θεού. Όχι ανοχή, αδελφοί, σε πράγματα που είναι έξω από το θέλημα του Θεού. Όχι ανοχή σε πράγματα που είναι αμαρτία. Όχι γκρέμισμα, αλλά οικοδομή με αγάπη, δηλώνοντας ξεκάθαρα ενώπιον όλων των δυνάμεων τον αγιασμό μας, δηλαδή τον ξεχωρισμό μας, δηλαδή τη διαφοροποίησή μας από τα έργα του σκότους. Αμήν. Να ψάλουμε τον ύμνο 327. Ύμνος 327.